Απόστολος Τζιτζικώστας, υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, επικεφαλής, λέω τα τυπικά κύριε Περιφερειάρχα, επικεφαλής συνδυασμού αλληλεγγύη δυναμώνουμε τη Μακεδονία, νυν Περιφερειάρχης. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καμπουρά, κύριε Στάθη. Πώς είναι εκεί πάντα τα πράγματα, μια χαρά, ε. Άρα. Εδώ, εγώ θέλω η πρώτη ερώτηση να είναι αλλιώς, κύριε Περιφερειάρχα. Συγγνώμη τώρα για να ξεκινήσουμε σκληρά. Παρακαλώ, με τη δίαιτα των εκλογών, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι γίνεται. Μεγάλη πίκρα, κύριε Στάθη, μεγάλη πίκρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό βίντεο του κύριου Τζιτζικώστα, να σου πω στα social media, όπου πηγαίνει από εκδήλωση σε εκδήλωση και τρώει, 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 τρώει. Εμείς τρώμε και εκτός από τις εκλογές, να ξέρετε. Εδώ και. Δεν σας φαίνεται πάντως. Α, μην το λες. Πιο πολλά κοινά έχω από τον κύριο Καμπουράκη σε αυτό το τομέα. Ναι, 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 η αλήθεια είναι αυτή. Αυτές τις 40 μέρες, ξέρετε, ούτε οριακά γίναμε στο σπίτι. Επομένως, ό,τι μπορέσουμε και προλάβουμε στο δρόμο, να τσιμπήσουμε, ξέρετε, με φίλους. Στα γρήγορα δεν υπάρχει χρόνος για κάτι περισσότερο. Λογικό. Και αυτό να σας πω κάτι... παρεξηγούνται, ρε παιδί μου, και άμα δεν φας, δηλαδή σε κεράσει και δεν βγεις, δεν φας, δεν παρεξηγούνται. Μας κάτω παρεξηγούνται στην Ελλάδα. Καθόλου, καθόλου. Α, δεν σε νοιάζει, εντάξει. Να σου πω τώρα. Απλά σας λέω, όταν δεν προλαβαίνεις και δεν έχεις τίποτα. Ναι, γιατί ο στόχος μου είναι να μπορέσω σε αυτές, και τα κατάφερα, σε αυτές τις 30-35 μέρες να γυρίσω όλη τη Μακεδονία. Όλοι τους δήμους της κεντρικής Μακεδονία. Όλοι. Και για να το κάνω αυτό, γιατί ξέρετε, ήθελα και θέλω πάντα στις εκλογές να έχω τη δυνατότητα να πάω να δείξω το έργο που έχουμε κάνει στους συμπολίτες μας, να τους μιλήσω για το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα, να τους γνωρίσω την ομάδα μας, την ομάδα των υποψηφίων μας, των 154 υποψηφίων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Και άρα προσπαθώ πραγματικά να είμαι 18 ώρες, 20 ώρες για να προλάβω. Οπότε ό,τι βρούμε μπροστά μας, ξέρετε, λίγο καλά, έτσι, λογικό να τσιμπήσουμε. Λογικό είναι. Να ρωτήσω κάτι. Για να βγει η μέρα. Ναι. Έχετε μία θητεία ήδη, έχουν γίνει πράγματα στη Μακεδονία. Εμφανή είναι ότι έχουν γίνει. Εμφανές είναι ότι έχουν γίνει πράγματα. Για την επόμενη θητεία, εφόσον εκλεγείτε, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο κομβικό από εκεί που πρέπει να ξεκινήσετε, στις υποδομές ενδεχομένως, στην παιδεία, στην υγεία, πού? Σας πω. Για μας οι προτεραιότητες μας είναι τρεις βασικές: υγεία, παιδεία και επιχειρηματικότητα. Τα δύο πρώτα αφορούν στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Και το τρίτο αφορά στην ανάπτυξη του τόπου. Mm-hmm. Και αυτοί είναι και οι δύο βασικοί άξονες που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Έχετε, ρε Αποστόλη, λεφτά. Έχετε λεφτά, σας δίνει το κράτος λεφτά. Έχετε φόρους επαρκής πόρους τώρα. Γιατί σχέδια έχεις, καλά, ωραία. Λεφτά θες, δίνουνε. Ναι. Υπάρχουν, και ξέρετε γιατί υπάρχουν, γιατί υπάρχει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει πόρους και κονδύλια πολύ σημαντικά. Ναι. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι τα επόμενα χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία θα έρθουν πόροι που θα πλησιάσουν και θα ξεπεράσουν ενδεχομένως το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 βέβαια, αυτό, ναι, αυτό βέβαια είναι για έργα σε όλους τους τομείς, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και στις ΕΠΔΑ, mm-hmm. δηλαδή και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και Κιλκής και η Μαθία και Πέλα και Πιερία και η Μαθία. Είναι δηλαδή χρήματα και για όλους τους τομείς που, όπως σας είπα, από τη μια βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και από την άλλη βοηθούν στην ανάπτυξη. Δεν μου λες κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι. Όταν, ας πούμε, λες εσύ, θα σχεδιάσω, θα κάνω ένα έργο αντιπλημμυρικό ή θα κάνω ένα αντιπυρικό κτλ. Είναι κουμπωμένο με του κεντρικού κράτους τα έργα ή εσύ κάνεις ό,τι θες και το κράτος κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος είστε σε αντίθετη αυτή ή δεν συνεννοείστε καθόλου? Όχι, υπάρχει μια συμπληρωματικότητα. Άλλωστε, οι περιφέρειες έχουν μόνο τμήμα της αρμοδιότητας για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Όπως ξέρετε, δυστυχώς, και αυτό είναι λάθος για τη χώρα μας, αντιπλημμυρικά κάνει και το κεντρικό κράτος και οι περιφέρειες και οι δήμοι. Και ο Δήμος. Λάθος. Ναι. Για μένα όλα αυτά πρέπει να συγκεντρωθούν κάτω από έναν θεσμό και αυτός να έχει την ευθύνη. Δηλαδή, πρέπει για μένα την επόμενη μέρα η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια αναδιάρθρωση ριζική της πολιτικής προστασίας. Ναι. Είδαμε ότι αυτό, όπως είναι το σύστημα σήμερα, δεν λειτουργεί όσο αποδοτικά όσο θα πρέπει. Θέλαμε. Λειτουργεί πολύ καλύτερα από το παρελθόν, βέβαια, έτσι. Ναι. Σε κάθε όμως περίπτωση,
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό το άλμα, γιατί βλέπετε ότι η κλιματική κρίση κάνει γενναία βήματα. Πολύ. Πάντως, κοίταξε, η Μακεδονία που παλιά ήταν ένα κλειστό δωμάτιο, ήταν λίγο αυτό. Τώρα με έχει δρόμους, έχει δηλαδή. Είναι ανοιχτή στα Βαλκάνια, έχει τουρισμό, έχει δηλαδή. Έχετε μεγάλες δυνατότητες να αναπτυχθείτε, να αυτό. Και δεν έχει βγει και αυτό. Υπήρχε φτώχεια παλιά. Τώρα, ας πούμε, υπάρχουν δυνατότητες. Εγώ διάβαζα για τα κονδύλια, θυμάμαι μια φορά. Με τα δελτία τύπου από την περιφέρεια, Κεντρικής Μακεδονίας, με τα κονδύλια στο COVID πάνω για τους μικροεπιχειρηματίες. Ναι, ναι. Τα οποία ήταν μεγάλα ποσά πραγματικά τότε. Όλα αυτά τα χρόνια κάναμε μια τεράστια προσπάθεια στους άξονες και στους τομείς που σας ανέλησα. Σε αυτό που αναφέρεται ο κύριος Στάθης είναι ένα πρόγραμμα που πρώτη στην Ελλάδα φέραμε. Πρώτο ευρωπαϊκά ήταν, χρήματα, 200 εκατομμύρια ευρώ, μη επιστρεπτέα καταβολή για τις επιχειρήσεις μας, για να τις στηρίξουμε μέσω της πανδημίας. Ναι. Και φτάσανε, επιχειρήσεις παίρνανε μέχρι 50.000 ευρώ. Στηρίξαμε 8.000 επιχειρήσεις και διασφαλίσαμε 25.000 θέσεις εργασίας. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια. Μου φάνηκε τρομακτικό το νούμερο τότε, εμένα, πρέπει να σου πω, όταν το διάβασα. Δεν ξέρω αν τα έκανα ξαναπεί, νομίζω. Ήταν δουλειά του τώρα. Ήταν 200 εκατομμύρια και λέω από την περιφέρεια, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό ξέρετε, το συνολικά για τις επιχειρήσεις μας εξασφαλίσαμε και διαθέσαμε γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να τις στηρίξουμε στην εξωστρέφειά τους, στην καινοτομία τους. Και το αποτέλεσμα της στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία έχει φανεί. Και ναι. Έχει φανεί από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε μόνο φέτος αύξηση 9% του ΑΕΠ στην Κεντρική Μακεδονία. Ενώ τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 70.000 νέες θέσεις εργασίας και καλές θέσεις εργασίας. Επομένως, βλέπουμε. Ωραία. Δουλειά μας και το έργο μας να αποδίδει καρπούς. Να σου, δεν μου λες κάτι τελευταίο. Πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Για πες το. Ναι. Είμαστε, και αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση, μία από τις κορυφαίες περιφέρειες στην Ευρώπη σε απορρόφηση κονδυλίων. Έχουμε απορροφήσει το 100% των πόρων, αλλά και είμαστε στην πρώτη δεκάδα, επίσημο στοιχείο, των ανερχόμενων περιφερειών στο ζήτημα της καινοτομίας. Και γιατί μας συμφέρει και μας εξυπηρετεί αυτό? Διότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας για να απορροφήσουν νέους ανθρώπους που έχουν υψηλά προσόντα και οι οποίοι, αν σήμερα δεν. Επιστήμονες, αρχίζει να φύγουν στην Γαλλία, στην Αγγλία και στην Βρετανική. Να ρωτήσω κάτι για τα σχολεία. Γιατί το θέμα των σχολείων, των υποδομών των σχολείων, απασχολεί πραγματικά όλη τη χώρα. Όλη τη χώρα. Τα βλέπουμε καθημερινά σε ρεπορτάζ. Τα σχολεία δεν τα έχουν, μωρέ. Οι Δήμοι δεν τα έχουν. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και η περιφέρεια σε αυτό, νομίζω. Θα σας πω, οι Δήμοι έχουν την καθημερινή λειτουργία των σχολείων, την συντήρησή τους, την καθημερινότητά τους. Εμείς έχουμε την κατασκευή τους. Γι' αυτό λέω, γιατί βλέπουμε κοντέινερ, βλέπουμε διάφορα σε όλη την Ελλάδα που γυρίζει το μάτι σου. Τα προηγούμενα χρόνια, λοιπόν, για να βάλουμε ένα τέλος στα κοντέινερ, κατασκευάσαμε 15 νέα σχολεία, κάναμε παρεμβάσεις αναβάθμισης σε 50 νέα σχολεία. Και ήδη έχουμε στο σχεδιασμό μας για την θητεία που ξεκινάει να κατασκευάσουμε 35 νέα σχολεία σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, δίνοντας οριστικά λύση στο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Γιατί πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι για τη χώρα μας, για όλους μας, το σημαντικότερο, γιατί αφορά στα παιδιά μας. Και στον άλλον άξονα της υγείας, όλα αυτά τα χρόνια κάναμε παρεμβάσεις και στα 18 νοσοκομεία μας και τα 22 κέντρα υγείας. Και αμέσως μετά, με τη νέα θητεία, ξεκινάμε παρεμβάσεις σε όλα τα νοσοκομεία με νέες πτέρυγες, νέες χειρουργικές αίθουσες, τα κέντρα υγείας, γιατί θέλουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες. Η υγεία μας. Το α και το Να είσαι καλά. Εσύ τώρα, Αποστόλη μου, κοίταξε, ξέρεις καλά, το ξέρω κι εγώ δηλαδή, ότι εσύ άμα κατεβαίνεις στην Αθήνα και φωνάζει. Μπαίνει στα Υπουργεία και λέει αφήστε τα αυτά. Ναι. Λοιπόν, δεν του μιλά κανείς. Ναι, γιατί. Κατάλαβες. Έχει δηλαδή. Μπορεί κιόλας. Μπορεί. Άγια σου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία που είμαστε. Απόστολε. Όπως έχω πει πολλές φορές, κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη, για τον τόπο μου θα συγκρουστώ με το φίλο μου και θα συνεργαστώ και με τον διάβολο. Και γι' αυτό την Κυριακή καλώ τους συμπολίτες μας να έρθουν να μας δώσουν ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε με αυτή την ισχυρή εντολή να συνεχίσουμε το έργο μας και να διεκδικήσουμε όσα θέλουμε για τον τόπο μας. Αυτές τις εκλογές δεν ψηφίζουμε ούτε για κόμματα, ούτε για κυβέρνηση. Ψηφίζουμε για το ποιοι έχουν την ικανότητα, την εμπειρία, την ομάδα και το σχέδιο να πάνε τον τόπο μας μπροστά. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Χαιρετίσματα στη Μακεδονία. Πάνω.